Παρουσία πλήθους κόσμου, ανάμεσα τους τέσσερις Μητροπολίτες και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης τιμήθηκε στο Βόλο με κάθε επισημότητα η Εθνική ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Η απόδοση τιμής ξεκίνησε στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, όπου τελέστηκε επί μνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ολοκαυτώματος και έγινε κατάθεση στεφάνων. Η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου τόνισε χαρακτηριστικά ότι στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε όλοι θα πρέπει να είμαστε απέναντι σε φαινόμενα ρατσισμού. Οι καιροί είναι δύσκολοι και με όλα αυτά που βλέπουμε παγκόσμια, που πλέον διάφορα φαινόμενα φασισμού ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια, θα πρέπει όλοι να μην το ξεχνάμε, να είμαστε απέναντι, να μην ξαναζήσουμε τέτοιες μέρες. Ήταν υποχρέωσή μου να είμαι παρόν, καθώς η Θεσσαλονίκη πρωτοστατεί στις εκδηλώσεις μνήμης, είπε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης. Η Ιδρυματική Κοινότητα του Βόλου είναι από τις πιο παλιές στην Ελλάδα, από ό,τι τουλάχιστον ξέρω. Και βέβαια θα έχει μια θέση στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος που κάνουμε, όπως θα έχουν και όλες οι άλλες κοινότητες. Τώρα, όσον αφορά τον ρασισμό και τον αντισημιτισμό και όλα αυτά, έχει πράγματι μια έξαρση σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν πάει να πει όμως τίποτα άλλο παρά μόνο να είμαστε σε εγρήγορση για να μπορούμε να αντισταθούμε σε όλη αυτή την τρέλα. Την ανάγκη που υπάρχει να επικρατήσουν οι δημιουργικές δυνάμεις, επεσήμανε από την πλευρά του Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ποτέ ξανά μισαλλοδοξία, ποτέ ξανά ο άνθρωπος απέναντι στον άνθρωπο, ποτέ ξανά πόλωση που πουλάει και πουλιέται και δεν δημιουργεί καμία ελπίδα για το αύριο. Ποτέ ξανά ολοκαυτώματα. Εμείς ως Έλληνες ζήσαμε ολοκαυτώματα. Αλλά αυτό που έζησε η ανθρωπότητα με τον ολοκαύτωμα των Εβραίων ήταν η μεγαλύτερη οδύνη για την ανθρωπότητα. Στο Βόλο βρέθηκε ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος Δαβίδ Σαλτιέλ, ο οποίος τόνισε ότι η κοινότητα του Βόλου είχε την αγκαλιά της ανοιχτή για να βοηθήσει τους Εβραίους. Σήμερα σημείωσε, βλέπουμε τον Μητροπολίτη Δημητριάδο Συγνάτου να πρωτοστατεί σε αυτές τις εκδηλώσεις και να λέει ότι αντιχριστιανισμός ίσον αντισημιτισμός. Θυμούμε όπως κάθε χρόνο την Εθνική Μέρα Μνήμης των Μαρτύρων Ηρώων του Ολοκαυτώματος, όπως έχουμε την υποχρέωση. Και είναι η ασφαλιστική δικλίδα για να αποτρέψουμε τέτοιες αποτρόπες πράξεις και μάλιστα δύσκολες εποχές που υπάρχει αναβίωση, ο ανονοσμός αναπτύσσεται, ο φασισμός και βλέπουμε και με τους πρόσφυγες τι γίνεται και θα πρέπει να αντισταθούμε για να μην ξαναζήσει η ανθρωπότητα άλλα τέτοια γενοκτονίες. Ακολούθησε εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Δημητριάδος, όπου το παρόν έδωσαν πολλοί βολιώτες. Εκεί υπήρχε έκθεση φωτογραφίας με τον τίτλο «Σίλβια». Πρόκειται για μια σειρά φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από τον Βίκτορ Κοέν την άνοιξη του 2004 σε μια επίσκεψη στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης του Auschwitz, του Birkenau και του Μαϊντάνεκ στην Πολωνία. Ανάμεσα στα εκθέματα περιλαμβάνεται και η χαρακτηριστική ριγέ στολή που φορούσε ο μακαριστός Μητροπολίτης Δαμασκηνός Χατζόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στο στρατόπεδο του Νταχάου στα χρόνια της γερμανικής κατοχής.